Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συγκέντρωση στην κοινότητα Άχνας των κατοίκων, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο των κατοίκων, της Άχνας, για αυτή την σκέψη, πρόθεση, προβληματισμό, καταρχήν απόφαση, θα δούμε τι ακριβώς είναι, για δημιουργία ενός πάρκου κροκοδίλων. Εδώ μαζί μας ο κύριος Νίκος Βάσιλας, κοινοτάρχης στην Άχνα. Καλώς ήρθατε, κύριε Βασίλα. Σας ευχαριστώ και πάρα επίσης πολύ. Και επίσης η κυρία Έφη Ξάνθου, αναπληρωτής πρόεδρος κινήματος οικολόγων. Καλώς ήρθατε, κυρία Ξάνθου, με έντονες απόψεις κατά της δημιουργίας του πάρκου. Γιατί τι σας έφτιαξε το πάρκο? Όχι γιατί μας έφτιαξε το πάρκο. Μια διαδικασία η οποία είναι παράνομη από την πρώτη στιγμή και ακόμη συζητούμε. Έχει 2,5-3 εβδομάδες τώρα που κονταροχτυπιούμαστε με τον κύριο Βάσιλα για έναν πάρκο το οποίο είναι παράνομο. Δεν δικαιούται αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε να δημιουργήσει έναν πάρκο κροκοδίλων. Υπάρχει διάταγμα από τον Υπουργό Γεωργίες. Αλλά είναι παράνομο και δεν θα γίνει. Ή εννοείται ότι θα γίνει, διότι θα... Δεν δικαιούται αυτή τη στιγμή με βάση το κείμενο νομικών πλαίσιο. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το πάρκο, γιατί υπάρχει διάταγμα από τον Υπουργό Γεωργίας, το οποίο απαγορεύει είτε την εισαγωγή, είτε την εξαγωγή, είτε την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των κροκοδίλων. Αυτό είναι, θέλετε, και το κρίσιμο, αλλά τυπικό μέρος. Ότι δεν επιτρέπεται. Επί της ουσίας, τι σας ενοχλεί? Επί της ουσίας πάρα πολλά. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από το γεγονός ότι θα έχουμε έναν πάρκο το οποίο θα είναι κίνδυνο θάνατος για μετάδοση ασθενειών προς τους παρακείμενους κατοίκους, για το θέμα το πώς ακριβώς είναι που θα έχουμε στρατηγική για τη χρήση των υδάτων, όταν κατά ομολογία του ίδιου το επιχειρηματία θέλει 80 τόνους την ημέρα για να μπορεί να λειτουργήσει, το γεγονός ότι θα έχουμε ένα ξένο είδος το οποίο ανά πάσα στιγμή να διαφύγει έστω και έναν, όχι 70 κροκόδηλοι που του διέφυγαν στο Ισραήλ, αν του φύγει έστω και ένα. Θα διατρέχουμε διάφορους κινδύνους στην Κυπριακή μας πανίδα, έναν τόσο μικρό νησί που επηρεάζεται άμεσα πάρα πολύ ο κύκλος της ζωής. Και επίσης και υπάρχει και το θέμα της ευημερίας των ζώων. Πώς μπορεί έναν πάρκο το οποίο για να μπορεί να προσελκύει τους τουρίστες θα κάνει χτυπήματα τέλος πάντων για να ανοίγει τη μασέλα του ο κροκόδηλος για να κάνουν χάζινοι οι τουρίστες που να το βλέπουν. Πώς αυτό είναι θεμητό ως ένας τρόπος προσέλκυσης τουρισμού και προσέλκυσης χρημάτων? Ναι, κύριε Βάσιλα, μετά από όλα αυτά. Να πω για το νερό, το είπα πάρα πολλές φορές, είναι ασήμαντες οι ποσότητες. Θα το πω συντομέα, διότι έχω πολλά να πω. Η Άχνα παράγει περίπου 8-10.000 τόνους παράδες, 80 τόνοι νερό την ημέρα, είναι 35 τόνοι παράδες το χρόνο. Τόσο λίγο. Να πω για την ευημερία των ζώων, είναι το μόνο που μπορεί να καταλάβω από αυτά που λένε οι οικολόγοι, αλλά ας σκεφτούν ότι ζούμε εντρώγοντας ζώα, είτε κοτόπουλα, είτε μοσχάρια, είτε αρνιά, οτιδήποτε άλλο. Άρα ούτε αυτό για μένα δεν έχει πολύ σημασία. Δεν θα κονταροχτυπηθώ σήμερα, ότι θέλουν να λένε, έχω βαρεθεί να με χρησιμοποιά ο καθένας είτε για ψηφοθυρία, είτε για να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα που δεν θέλει να γίνει το πάρκο. Υπάρχουν και 4-5 άτομα από αυτούς, όχι πολιτικοί στα συμφέροντα, να διευκρινίσω. Εγώ θα πω ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είχε μια πρόταση για να δεχτούμε ένα θεματικό πάρκο, τιμή της εταιρείας που ήρθε και μας ερώτησε και δεν αποτάθηκε για να πάρει άδειες και να μην μας ρωτήσει καν. Εμείς είδαμε θετικά από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης, διότι έχουμε έναν πανέμορφο φράγμα 1,5 χιλιόμετρων περίπου από την τοποθεσία που θέλουν να κάνουν το πάρκο, όπου υπάρχει ακόμα έναν πάρκο γαϊδουριών που δουλεύει πάρα πολύ με τουρίστες τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα έχει στα Σκαριά ακόμα έναν πάρκο της μέλισσας από κάποιον ιδιώτη. Φυσικά αυτά είναι μικρές επιχειρήσεις, αλλά αν έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση που μπορεί να διαφημίσει αυτή την περιοχή και το φράγμα μαζί, νομίζω ότι θα γίνουμε έναν κέντρο αγροτουρισμού που δεν θα υπάρχει παρόμοιο τουλάχιστον στην Κύπρο. Εμείς το είδαμε από αυτήν την πλευρά. Όπως ακούμε τώρα από κάποιους βουλευτές, δεν θα πω από άτομα, υπάρχουν κάποια προβλήματα, είτε με ασθένειες, βασικά με ασθένειες, αυτό με απασχολεί εμένα. Και αυτόν τον λόγο και με το διάταγμα, που δεν είναι έτσι νομίζω το διάταγμα, απλώς αυτό το διάταγμα βγήκε από τον κύριο Γκουιάλη για να περιορίσει κάποιους που πουλούσαν άγρια ζώα
σαν κατοικίδια, είτε ήταν βόες ή οτιδήποτε άλλο, για να κλείσουν κάποια παραθυράκια του νόμου, και το γνωρίζουν όλοι πολύ καλά αυτόν, και όχι για να γίνεται εισαγωγή, για να γίνουν ζωολογικοί κήποι ή πάρκα ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς προκαλούμε Υπάρχει κίνδυνος. Νομίζω... Του έφυγαν 70 λέει κροκόδια. Αλλού. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί προκάλεσα πάρα πολλές φορές τους οικολόγους να μας δώσουν τη διεύθυνση αυτού του εγκατελειμμένου πάρκου, γιατί μας έλεγαν είναι εγκατελειμμένο πάρκο. Δεν πήραμε απάντηση. Εγώ θέλω, ζητώ από τον Υπουργό Γεωργίας, ναι, να διευκρινίσει αυτό το διάταγμα, διότι το διαβάζουν, άλλα λέει, άλλα λένε. Ναι. Να το διευκρινίσει πρώτον αυτό το διάταγμα, αλλά το πιο σοβαρό, προκαλώ τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί και εμείς έχουμε παιδιά, περιμένουμε εγγονάκια, έχουμε εγγονάκια, ανησυχούμε, καλούμε, θέλουμε όμως και την ανάπτυξη της κοινότητας μας. Γι' αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να βγουν να κάνουν ανακοίνωση. Δεν γίνεται ένα θέμα... Η κοινότητα σας συμφωνεί, διότι ακούσαμε ότι υπήρξε έντονη εσωτερική αντιπαράθεση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είχε 400 άτομα μέσα στην αίθουσα. Οι 100 ήταν ξένοι, οι οποίοι ήταν όλοι ενάντια στο πάρκο. Άρα, αν ήταν μισή-μισή, διότι όταν τους έβαλα να φωνάξουν για ένα θέμα διαβοής, η φωνή που ακούστηκε ήταν η ίδια περίπου. Άρα, και πάντα κύριε... Φωνάζατε, κύριε... Πάντα κύριε Ποταμίδη, σε τέτοιες περιπτώσεις πάνε αυτοί που αντιδρούν, διότι είναι πιο... στρατευμένοι μαζί, σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως αυτό πάλι δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί να βγάλει ανακοίνωση το κράτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες, εάν πράγματι ο γιος του Νείλου, γιατί ακούω από υποστηριχτές του παρκού ότι έναν ιστιλούτο στην Ελλάδα, γράφει ότι αυτός ο γιος μεταδίδεται από άγρια πτηνά, και το είδα, μου το έδειξα στο ίντερνετ, όπως τα βρίσκουν τα άλλα όλα που λένε. Μεταδίδεται από άγρια πτηνά και ζώα π.χ. άλογα, που η προτεργάτης αυτής της διαμαρτυρίας έχει άλογα σπίτιν της, ας πούμε. Άρα, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, άρα οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να βγάλουν ανακοίνωση. Αν δεν βγάλουν ανακοίνωση, εγώ πιστεύω ότι ούτε το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, αλλά ούτε και ο κόσμος μπορεί... Τουλάχιστον το 70-80% του κόσμου. Το θέμα είναι στον πάγο μέχρι να βγάλει ανακοίνωση είναι το Υπουργείο. Σίγουρα θα πιέσουμε και προκαλώ τα κόμματα που έδειξαν τόσο πολύ ενδιαφέρον, περισσότερο ενδιαφέρον ας πούμε από τον πυρηνικό σταθμό που θα γίνει στην Τουρκία, που μπορεί να μας αφανίσει όλους αν γίνει κάτι. Η αλήθεια τώρα... Έγινε περίπτωση σουρό για τους κροκόδηλους. Κύριε Βάσιλα, τώρα κροκόδηλοι στην Κύπρο, αν είπατε προηγουμένως υπάρχουν... Γιατί δεν έχει άλλους. Τι εννοώ, άλλους κροκόδηλοι. Η ΠΕΙΑ δεν έχει. Το παραλίμνη δεν έχει. Υπάρχουν. Ναι. Κροκόδηλοι του Νείλου. Ναι, μιλάτε για ένα-δύο κροκόδηλοι σε έναν τρόπο. Στην ΠΕΙΑ δεν νομίζω να είναι ένα-δύο. Πώς είναι στην ΠΕΙΑ? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από τον καιρό που πήγα. Ήταν μικρά τα παιδάκια μου. Αν γινόταν στη Λουιζιάννα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι παραδοσιακό ζώο. Τώρα, εμάς στην Κύπρο να κάνουμε πάρκο. Στη Σουηδία, συγγνώμη, είναι παραδοσιακό. Στη Γαλλία είναι παραδοσιακό. Έχουν πάρκο κροκοδίλων. Στη Γαλλία πήγα και το είδα με τα μάτια μου. Στη Σουηδία, ένας ακροατής, όταν ήμουν σε άλλο σταθμό, είπε εκεί που ήμουν, είδα στο κέντρο της πόλης, στη Σουηδία. Όμως αυτά, κύριε Ποταμίδη, δεν έχουν σημασία, ξανατονίζω για μένα. Σημασία έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και καλό τους βουλευτές, όπως πιέζουν σε άλλα θέματα, να πιέσουν αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και εγγυάστε για την ασφάλεια, αν ληφθούν οι άδειες. Πάλι υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες, όμως να τονίσω ότι εμείς σαν κοινότητα, κάποια πράγματα που καταλάβουμε λίγο, θα τα ελέγχουμε και ήδη. Ας πούμε για την κατασκευή του παρκού, θα έχουμε ανθρώπους και δικούς μας, εκτός από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να ελέγχουν ότι γίνεται, αν θα γίνει. Δώσε μας την ευκαιρία, κυρία Σταυρούλα, παρακαλώ. Ναι, κυρία Σταυρούλα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κοινοτάρχη. Γιατί ναι, μ' ακούτε? Σας ακούμε, ολοκληρώστε την ερώτηση. Ναι, ήθελα να μας ξαναπεί ο κύριος Κοινοτάρχης για τη διατροφή, σας παρακαλώ, των κροκοδίλων. Μήπως σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν
και τα αδέσποτα ζώα, τα σκυλάκια μας, τα γατάκια μας για οικονομικούς λόγους. Ευχαριστούμε, κύριε Σταυρόλα. Ναι, κύριε Βάσιλ. Σίγουρα όχι. Πρώτα-πρώτα δεν θα είμαστε συνέδεροι σε αυτήν τη δουλειά. Σίγουρα όχι. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, χωρίς να είμαι ο αρμόδιος πάντα, τα ζώα αυτά τρέφονται ελάχιστα και αυτόν το ελάχιστα είναι κοτόπουλα αυγοπαραγωγής. Όσο για τα αδέσποτα σκυλάκια, ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία. Θέλω να πω ότι κινδυνεύουμε και από τα αδέσποτα σκυλιάκια. Βρήκα γέλινο εγώ ίδιος προσωπικά με 12 σκύλους μέσα στο φράγμα της Άχνας. Δυστυχώς ούτε αστυνομία ανταποκρίνεται, ούτε εκτινιατρίο. Τα φορτώνουν όλα στο κοινοτικό συμβούλιο που έχει έναν υπάλληλο. Μάλιστα, ναι. Να τα πάρουμε έναν καταρχάς. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για μια ανυφιστάμενη επιχείρηση, μια αποτυχημένη επιχείρηση στο Ισραήλ. Από το 2012 απαγορεύεται να πάνε επισκέπτες των συγκεκριμένων πάρκων και υπήρχαν καταγγελίες ότι επειδή ακριβώς δεν έχουν την επισκεψιμότητα, έχουν αφήσει αυτούς τους κροκόδηλους και ουσιαστικά αλλήλως παράσσονται μέχρι να βρεθεί μια λύση. Ο λόγος που η κυβέρνηση του Ισραήλ έκλεισε το συγκεκριμένο πάρκο στην επισκεψιμότητα και έχει τώρα όλα αυτά τα χρόνια, τα 6 χρόνια που προσπαθεί να τους διώξει εντελώς από το Ισραήλ, είναι επειδή τους διέφυγαν 70 κροκόδηλοι το 2012. Και είχε δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη κατακραυγή, μεταξύ άλλων επειδή υπήρχε η υπόνοια ότι θα μεταδιδόταν και ο ιός του Νείλου στον υπόλοιπο πληθυσμό. Υπάρχει αυτή η ασθένεια στους κροκόδηλους στο Ισραήλ, έχει πιστοποιηθεί. Εξάλλου είναι γι' αυτό που έστειλαν επιστολή ακαδημαϊκή από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προς την Επίτροπο Περιβάλλοντος και άλλους ενδιαφερόμενους θεσμούς, ενημερώνοντας την για τα ακαδημαϊκά τους τα ευρήματα, για να μπορούν να πάρουν αποφάσεις και με βάση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από δειγματοληψίες. Δεν υπάρχει θέμα αν θα μεταδοθεί, αλλά κατά πόσον μπορούμε να εμπιστευτούμε τις υπηρεσίες μας όταν θα έρθουν μαζικά 150 κροκόδηλοι, ότι θα μπορούν να κάνουν αυτήν την δειγματοληψία. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του κτηνιατρίου? Εμείς δεν είμαστε σε θέση, δεν υπάρχει καν ερπετολόγος στην Κύπρο ο οποίος να μπορεί να διαχειριστεί τους κροκόδηλους. Δηλαδή θα πρέπει να εξαρτηθούμε εμείς από έναν επιχειρηματία ο οποίος θέλει να κάνει την επιχείρησή του, ο οποίος θα ήθελε να μας πει: φοβάστε, θα φέρω εγώ δικό μου κτηνιατρό για να κάνουμε τη δουλειά, και να πρέπει να εξαρτούμαστε με το τι θα λέει ο υπάλληλος του επιχειρηματία για το πώς θα διαχειριστεί. Για το αν θα έχει εφημερία ο κροκόδηλος, για το αν είναι άρρωστος ο κροκόδηλος και για το αν έχει πεθάνει με φυσικά αίτια και είναι γι' αυτόν που θα τον γδάρουν και θα χρησιμοποιήσουν το δέρμα του και θα φέρουν τους επόμενους κροκόδηλους από το Ισραήλ για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αυκαιρώσουμε τους 4.000 κροκόδηλους που έχουν τη στιγμή και κάθονται μέσα σε έναν πάρκο στο Ισραήλ και περιμένουν διαχείριση. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει πολύ έντονη δημοσιογραφία από τα Ισραηλινά μέσα για αυτό το θέμα, η οποία ουσιαστικά λένε τι υπέροχα. Φαίνεται ότι η Κύπρος θα δεχτεί τους κροκόδηλους και θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τούτη τη διαδικασία εμείς. Δηλαδή, ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο, έχει 6 χρόνια που προσπαθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση του Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση της Κύπρου με τους θεσμούς της και με τον τρόπο που λειτουργεί και την έλλειψη θεσμικού πλαισίου και την παραδοχή της ότι έχει έλλειψη ουσιαστικά τρόπου να διαχειριστεί το θέμα, πιστεύουμε ότι δεν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Γιατί εγώ επιμένω, ακόμα δούμε ότι έχουν τις καλύτερες εγκαταστάσεις με βάση τα πρότυπα του Γαλλικού Πάρκου και όχι τα πρότυπα του αποτυχημένου πάρκου που είχα στο Ισραήλ, το οποίο οι ρίστο εμπαρόδο δεν έχουν πάρει το κοινοτικό συμβούλιο να πάει να τα δει για να δουν πώς υποκαταντούν τούτοι οι χώροι άμα εγκαταληφθούν ή άμα προκύψουν προβλήματα. Μισό λεπτάκι, γιατί επιτρέψερε στον κύριο Βάσιλα να τα πει ούλα. Δώστε μου ένα λεπτάκι, κύριε Ποδαμίτη μου, να προλάβω να τα πω όλα τα επιχειρήματα. Εάν αυτή τη στιγμή δημιουργηθεί ένα πάρκο το οποίο υποτίθεται ότι είναι ένα πρότυπο, ένα μπούπα, μια χαρά. Και δούμε ότι παρακάτω υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν υπολογίσαν καλά την επισκεψιμότητα. Γιατί όπως πολλά καλά τονίστηκε μου εκπρόσωπο του Δίκου στην συνέλευση που κάναμε την Παρασκευή, άμα κάτσεις να κάνεις έναν υπολογισμό της επισκεψιμότητας για το Γαλλικό των Πάρκων, το οποίο έχει 80 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και έχει ένα fraction κινούν των 80 εκατομμυρίων που πηγαίνουν να δουν το πάρκο, πώς είναι που περιμένουμε από τους δικούς μας ότι είναι να πηγαίνουν. Και πόσες φορές μπορεί να πάει κάποιος ένα παράδειγμα κροκόδηλο να κάνει έναν χα και να λαλούμε ότι έτον κροκόδηλο να είναι τα ωραία ζώνη που φέραμε και στην Κύπρο.
Αν το πάρκο σε κάποια φάση δεν θα λειτουργεί και έρθει ο επιχειρηματίας και πει, ξέρετε, εγώ έκανα μια επένδυση 1,5 εκατομμύριο όταν μες στην Άχνα και ουσιαστικά δεν μου ευκήγε με την επισκέψη μου αρέδαν των τουριστών. Χρειάζομαι να μπορέσω να έχω την άδεια για να μπορώ να τους διαχειρίζουμε, για να μπορώ να κάνω εμπορία του κρέατος, εμπορία του δέρματος ή για να μπορώ να εξάγω τα αυγά τα οποία με πάρα πολύ λεπτομέρεια επέμενε να μας πει ο επιχειρηματίας ότι θα καταστρέφονται τα αυγά που παράγουν αυτοί οι κροκόδηλοι. Πόσα που μας είπαν ότι έκανε κάθε γέννα, 8 με 12 αυγά ο κάθε κροκόδηλος. Όχι, 60 άκουσα, 60 με 80 έχω ακούσει εγώ. Ευχαριστώ πολύ που με επιβεβαιώνετε. Οπότε γενικά ερχόμαστε να δημιουργήσουμε μια νοορολογιακή βόμβα μέσα στην Άχνα. Διερωτούμε αν είμαστε σε θέση να το διαχειριστούμε. Διερωτούμε αν ο επιχειρηματίας όντως μόνο έναν πάρκο για τουριστική ατραξιόν μου μπορεί να κάνει. Αλλά κυρίως διερωτούμε γιατί άμα έχεις μια ολόκληρη κοινότητα η οποία έχει επαναστατήσει. Μας έχει εκπλήξει αφάνταστα το γεγονός ότι έχουν οργανωθεί μόνοι τους μεταξύ τους. Έκαναν πανό, έκαναν φυλάδια, προσπαθούν να μάθουν με όσον παραπάνω κόσμο να έρθουν σε επαφή και πιάνουν απαντήσεις απευθείας από τα τμήματα. Ναι. Γιατί το πράγμα δεν καλώς το ανάλαβε το ίδιο το κοινοτικό συμβούλιο. Δώστε μας ένα λεπτό να σας πούμε ότι είναι πράγματι με τη βοήθεια τηλεθεατών μας βρήκαμε δημοσίευμα της Χάρετς που λέει ότι ναι, οι κροκόδηλοι στο Ισραήλ είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε πάρκο στην Κύπρο. Αυτό θέλουν και οι κάτοικοι και υπενθυμίζω ότι το 2011 δεκάδες από αυτούς τους κροκοδήλους διαδραπέτευσαν και τους πήρε αυτούς μέρες για να τους συλλάβουν εκ νέου. Δώστε μας ένα λεπτό να ακούσουμε και την κυρία Αθηνά και κλείνουμε μαζί σας. Ναι, κυρία Αθηνά. Εγώ λέω ότι δεν έχω άποψη σχετικά με το πάρκο των κροκοδίλων. Αν ισχύουν όμως αυτά που λέει η κυρία Ξάρθου, δεν πρέπει να γίνει το πάρκο. Όμως οι οικολόγοι δεν πρέπει να είναι επιλεκτικοί. Τους ακούμε κατά καιρούς μόνο να φωνάζουν. Προχτές ήταν οι κυνηγοί στη Ριζοηλιά, δεν τους είδαμε να πάνε να φωνάζουν. Τα αδέσποτα τα δικά μας, δηλαδή κυρία Ξάρθου, τα γατάκια, τα σκυλάκια, μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε για αυτά εσείς οι οικολόγοι. Δεν κάνετε τίποτα, μόνο για πολιτική είσαστε. Τώρα για το πάρκο λέω, εντάξει, μπορεί έχετε δίκιο. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε και για τα δικά μας, τα γατάκια, τα αδέσποτα, τα σκυλιά, τα αδέσποτα τέλος πάντων. Ευχαριστούμε κυρία Αθηνά. Κύριε Βάσιλα, είναι η κατάληξη με δύο λόγια. Όχι, θέλω να απαντήσω σε κάποια πράγματα. Ευτυχώς κάποιοι νέοι άνθρωποι στην Άχνα που αντιδρούσαν προχτές έντονα, οι κοπέλες που ήταν μπροστά σήμερα μιλούσαμε, θα γίνει προσπάθεια μαζί να επισκεφτούμε, γιατί με αγαπάνε πάρα πολύ, θα γίνει προσπάθεια μαζί να επισκεφτούμε το Ισραήλ. Θέλω να πω όμως ότι εμείς ουδέποτε είπαμε να γίνει οτιδήποτε, εάν υπάρχει οτιδήποτε πρόβλημα. Απλώς κάποιοι άλλοι προσέτρεξαν. Για τους 4-5 που αντιδρούσαν οι χωριανούς μας, προκατελημένα, εγώ λέω ότι υπάρχουν συμφέροντα και μπορώ να τα αποδείξω στην κυρία Ξάρθου, αλλά να είμαστε μόνοι, να πάει να τα δει, να τα δει τα συμφέροντα, να μην γίνει το πάρκο. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς θα το μελετήσουμε, θα σπαταλήσουμε όσο χρόνο και αν χρειαστεί και αν δεν πρέπει να γίνει δεν θα γίνει. Αν πρέπει όμως να γίνει γιατί θα ωφελέσει την κοινότητα μας, θα αποδείξουμε στους συγχωριανούς μας γιατί πρέπει να γίνει πάντα με τους αρμόδιους φορείς, τους νόμιμους αρμόδιους φορείς του κράτους και θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Απλά αυτό το άρθρο το οποίο έχετε διαβάσει στην συνέλευση της Παρασκευής επέμενε, ορκιζόταν ο εκπρόσωπος του επιχειρηματία ουσιαστικά του Ισραηλίνου ότι είναι όλα ψέματα, ότι δεν υπάρχει τέτοιων περιστατικών και ότι ουσιαστικά ποτέ δεν έχει γίνει. Δεν εκπρόσωπο καμία. Όχι, δεν είπα εσάς. Τίποτε συμφέροντα καμιά εταιρεία και λυπούμε πάρα πολύ για κάποιες δηλώσεις. Κύριε Βάσιλα, εγώ είπα ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Λυπούμε πάρα πολύ για ύποπτες... Προφανώς δεν αναφέρεσαι και σε μένα τότε. Του κυρίου Περδίκη. Του κυρίου Περδίκη. Για ύποπτη στάση του κυρίου Βάσιλα, πώς το έγραφε. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Βάσιλα. Γνωρίζει το ύφος του κυρίου Βάσιλα. Ήσασταν πάνω στην σκηνή, δίπλα από τον επιχειρηματία, ανοίξατε μια μπάντη... Πού θα ήταν ο ανοίξατε μια στο βάθος της αίθουσας. Σε άλλες περιπτώσεις... Είναι ξεχωριστά τα τραπέζια για να φαίνεται και, και οπτικά εντάξει, ότι δεν είναι στην ίδια παράταξη. Και ο κύριος, είσαστε πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, κύριε Βάσιλα, πολύ περισσότερα από ό,τι είμαι εγώ. Λοιπόν, όταν ξεκινήσατε την πανδημοτική σας συνέλευση, ξεκινήσατε δικαιολογώντας την ανάγκη για να γίνει αυτό το συγκεκριμένο το πάρκο. Δηλαδή δεν δοκιμάσατε καν να προσπαθήσετε να πείτε ότι ήρθαμε για να ακούσουμε. Όπως και να είναι, επειδή κυρία Αθηνά έχει αναφερθεί σε συγκεκριμένα θέματα και θα ήθελα να απαντήσω.
Κυρία Αθηνά μου, κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για αυτά τα θέματα, ειδικά για τα θέματα των αδέσποτων. Είναι εμείς που κάναμε τον πρώτο νόμο που ήρθε το προσχέδιο της πρότασης νόμου για να γίνει ο νόμος για τον περισκύλων. Προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να υπάρχει περισσότερη προστασία. Υπάρχει άρνηση από την κυβέρνηση για να μπορέσει να δει το πρόβλημα συνολικά και ολιστικά, γιατί δεν είναι ένα παρεφερές θέμα, αλλά πιάνει διάφορες πτυχές. Όσον αφορά το θέμα των κυνηγών, νομίζω ότι οποιοδήποτε στην Κύπρο γνωρίζει για τη δραστηριότητα μας που κάνουμε για τα θέματα προστασίας του θυράματος, αλλά το πρόβλημα μας δεν είναι να είμαστε σε μετοπική σύγκρουση με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι το θεσμικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, πριν δύο εβδομάδες, είχαμε ουσιαστικά τον κυκλικό κόμβο της Ριζοηλιάς να είναι κλειστός για 2 με 3 ώρες, χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση από το κράτος, και αυτό το πράγμα έπρεπε ήδη να είχε καταδικαστεί και από όλα τα κόμματα. Εμείς τουλάχιστον το καταδικάσαμε. Δεν δόθηκε δημοσιότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήθελα να μάθει για το θέμα, οπότε να το τονίζω τώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάσιλε. Ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία.